Μανώλη, κατά Κωνσταντίνο, για μία ώρα και κάτι περισσότερο, η ομάδα στάθηκε αρκετά καλά στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μία έμπειρη και ποιοτική ομάδα όπως είναι ο Ρεθυμιακός, που βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις βαθμολογίας. Όμως, ένα από τον γκολ από τον Σταρένιο είναι ότι χάλασε τα σχέδιά σας. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Ναι, νομίζω ότι περίπου για 65 λεπτά ήμασταν καλοί. Όχι ότι είμαστε πιο κακοί μετά. Απλά όταν με τον Ρεθυμιακό σου τύχει κάποια τραβή ή αυτογκόλ βάζει οποιοδήποτε, μας ξεκλειδώσανε, προσπαθήσαμε μετά να ανεβούμε, να ισοβαρίσουμε το παιχνίδι. Υπήρξαν προβλήματα όλη την εβδομάδα και αυτήν και την προηγούμενη με τιμωρίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η ομάδα έδειξε όπως και σήμερα παλεύει μέχρι το 90, είτε 8, είτε 9, είτε 10, είτε 11 ποδοσφαιριστές είναι. Θα παλέψουμε για το καλύτερο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πιστεύω από την αρχή που ανάλαβα την ομάδα είπα ότι δεν είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να πέσει. Το συνεχίζω και το πιστεύω και τώρα το πιστεύω πιο πολύ. Αλλά θα ήθελα και να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου στην οικογένεια του κ. Κοντογιάννη. Είναι αμαρτία, ναι, οι ανθρώποι και ειδικά ανθρώποι του χώρου μας να μας αφήνουν τόσο νωρίς. Αυτά είχα να πω. Συγχαρητήρια στον Ρεθυμιακό. Καλή συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε την άλλη εβδομάδα με τον Άρη. Και ο Θεός βοηθός.